Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλοκαίρι που είναι, έχω ορκιστεί με τον Γιάννη τον Καφάτο να σας κάνουμε να περνάτε όσο το δυνατόν καλύτερα. Διότι 37 βαθμούς από σκιά για να μιλάς για δυσάρεστα πράγματα δεν λέει με τίποτα πλέον. Λοιπόν, σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, διότι έχω δίπλα μου δύο κυρίους με τους οποίους έχετε διασκεδάσει αφάνταστα ώρες και ώρες και σας τους παρουσιάζω αμέσως, μια που έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι ανάμεσα στους μεν και στους δε. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Και ο Χάρης ο Ρώμας και ο Στέλιος ο Μάινας, στο στούντιο του Πύργινη και Θάλασσα. Τι θέλεις να πεις? Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, θέλω να πω, αλλά δεν είναι χαμόγελο στο στόμα. Περιμένω να τελειώσεις και έχω μείνει έτσι. Μπορεί να μείνεις συνεχώς χαμογελαστός. Από ευγένεια. Λοιπόν, έχω πάρα πολύ ευγένεια. Δηλαδή, αν δεν ήσουν ευγενής, τι θα έκανες? Αν δεν ήμουν ευγενής, θα συνακόψεις τη δεύτερη λέξη, το καλημέρα σας. Καλημέρα σας, θα έλεγα κι εγώ. Καλημέρα. Είναι εποχή μου, ας πούμε. Λοιπόν, έχουν περάσει πάρα πολύ καλά μαζί σας, αλλά έχω πάρα πολλές απορίες. Πάρα πολύ λύσουμε, σημαντικές. Να φοβερά σημαντικές απορίες. Αυτό το σκυλάκι, η Ντενίς. Όχι, η Τερέζ. Αχ, τώρα, Ντενίς. Λοιπόν, η Ντενίς είναι η Μπατσαβιά, μια ηθοποιός. Η Τερέζ, πάλι το σκυλί. Τερέζ. Λοιπόν, πάντως έπεσε σε γαλλικό όνομα. Δεν είναι γαλλικό, κουρίκι. Το πέτυχε. Πώς θα το ονόμαζε, δηλαδή? Ναι. Μαρούσο, δεν γίνεται. Τι Τερέζ θα το ονόμαζε? Η Τερέζ. Στη φυσική του ζωή, με ποιον μένει? Με την Άννα, βέβαια. Α, με την Άννα. Αλλά είναι το παιδί της. Αλλά είναι δικό της. Αυτό που βλέπεις. Αυτή, α, ναι. Αυτή... Δεν το ξέρα, παιδιά. Δεν το ξέρα. Ναι, αυτή η παθολογική αδυναμία που βλέπεις στο σύριαλ είναι η πραγματικό της. Α, ναι. Ναι. Μεταφρασμένη, βέβαια, σε κωμικό τρόπο από εμάς τους συγγραφείς. Αλλά μπορώ να σου πω ότι η Άννα ξεπερνάει και την κάθε πραγματικότητα. Είναι καλύτερη, δηλαδή, ως μαμά από κοντά η Άννα. Α, είναι κάτι τρομερό η αδυναμία. Αυτό το σκυλάκι δεν έχει εκνευριστεί ποτέ με αυτό το χαμό που γίνεται από εσάς? Με το χαμό δεν εκνευρίζεται. Αλλά είναι, επειδή πολλές φορές μας ρωτάνε, θα σου έχει τύχει, αν το σκυλί είναι αληθινό και τέτοια. Ξέρεις, επειδή κάθεται σαν. Το ανεβάζεις πάνω, σαν κούκλα. Σαν πατσαβούρα. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Και δεν αντιδρά. Κάθεται μόνο σε εμάς όμως. Που μας έχει συνηθίσει, είναι πολύ έξυπνο. Δηλαδή, όπως είναι όλα τα ζώα. Άλλοι δεν. Αν πλησιάσει μεγάλη ηλικία άνθρωπο, α πούμε, είναι ρατσίστρια. Πάνω από τα 50, μόλις διάσπρο μαλλί, αρχίζει. Ή αν είναι μαύρο ή αν φοράει στολή. Ναι, ναι, θέλει να του φάει κανονικά αυτό το μικρό σκυλί. Φαντάζεσαι αυτό? Όχι, είναι ρατσιστή. Μαύρο στολή. Μαύρο στολή. Κοίταξε να δεις. Έχει άποψη. Εγώ νομίζω ότι είχε επηρεαστεί από την κορία. Αυτό τη λέω. Έχει επηρεαστεί το σκυλί. Βλέπει συνέχεια μια μπεμπέκα κοντά τη. Έχει κακά και, και κοκκού. Σου λέει έτσι είναι οι άνθρωποι. Οι άλλοι δεν είναι άνθρωποι. Είναι κάτι κακό. Η κουρή είναι από το Ζαΐρ. Εκεί μεγάλα. Από ό,τι καταλαβαίνει. Ότι κάτι υπάρχει στο DNA. Λοιπόν. Ωραία. Αλλά είναι. Όταν γνώρισα την κουρή, ήθελα να παίξει το σύριαλ την πρώτη στιγμή. Γιατί είχα δει κάποια παράσταση στο Voyager τότε. Πώς το λέγονταν αυτό που είχαν κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία όταν ήμασταν μικρότεροι και λοιπά. Το θυμάσαι? Έχουν περάσει χρόνια, μωρέ Χάρη, τώρα χρόνια. Όχι πάρα πολλά. Καλέ. Δεν θα λες πολλά χρόνια. Καμιά κακία. Τέλος πάντων, ήταν μια παράσταση, η Αγρίκη, που είχαν κάνει τεράστια επιτυχία στο Voyager. Και η Άννα ήταν η πιο, η ντεμπιντάντ, ας πούμε, η μικρούλα, ξέρω εγώ, η Ενζενή. Έπαιζε ένα ρόλο, ήταν καταπληκτική και ήθελα να γίνει πάνω στα πρότυπα αυτού του ρόλου, να εξελιχθεί η ακραία ο ρόλος της Βάνας Ντάγκα στο σύριαλ. Έτσι αποφάσισα να γνωρίσω την Άννα και μόλις πήγα σπίτι της μου ανοίγει η Ανούλα, μου λέει ναι, όπως είναι η Ανούλα, και κρατούσε το σκυλί. Ως εξής, σε όλη τη συζήτηση που είχαμε και του έκανε πιτσι-πίτσι, τα κατάκαξε, διάφορα τέτοια. Και λέω τελείως, αυτή είναι ο ρόλος και το σκυλί μέσα βέβαια. Τι έχεις το σκυλί, τι κάνεις στην παράσταση, λέω, στο γύρισμα. Όχι, στο γύρισμα, παιδιά, δεν είχα την χαρά να έρθω να σας παρακολουθήσω. Το έχω δει όμως. Μιλάει. Ναι, τι μιλάει? Μιλάει κουρί και το σκυλί το έχει με τα πόδια έτσι. Παίζει δηλαδή και με το σκυλί, με τα πόδια του σκυλιού. Πώς κάνουν τις κούκλες, μαριονέτες. Και κάθεται το σκυλί. Ναι, εγώ έχω δει το σκυλί να κάθεται όταν εσείς φάζεστε. Αλλά και μου έχει κάνει εντύπωση. Λέω τώρα το έχουμε δει. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, μια ανάποδη, ξέρω εγώ, έτσι τάσχημα. Λοιπόν, εντάξει για την Τερέζ, έλυσα την απορία μου. Είσαι φιλόζωη πάντως. Γιατί εμείς και εσείς είμαστε πολύ φιλόζωοι. Όχι, τώρα εδώ δεν κάνω καθόλου πλάκα. Δυστυχώς έχω ένα σκύλο, 9 χρυσόψαρα και 2 παπαγάλους και διάφορα έκθετα. Δεν μπορώ να φανταστώ. Λοιπόν, σας αποστόμωσα. Ναι, τι να σου πω. Ειδικά όταν ο σκύλος μου γέννησε και έκανε 9 κουτάβια. Τέλος πάντων, τα έδωσα παιδιά σε όλους τους συνεργάτες του Sky, γίνανε ανάρπαστα και είναι και πάρα πολύ όμορφα. Να, ο Δημήτρης ο Βουθούλκας εδώ έχει πάρει τη μία την κόρη μου, τέλος πάντων εγγονή μου, και την περιποιείται αναλόγως. Μπράβο, Δημήτρη Βουθούλκα.
Λοιπόν, πάμε τώρα στο σύριαλ. Είπαμε για την Τερές, είπαμε για τα φιλοζωικά μας αισθήματα. Έκανες, έδωσε μια συνέντευξη στο περιοδικό Σινεμά μαζί με την Άννα. Mm. Και λες για το ζευγάρι των φίλων και διπλανών σου, mm, ότι ανήκουν μαζί σε με μια... την Άννα τη Χατζησοφιά, με συγχωρείτε που διορθώνω, που γράφουν μαζί το σύριαλ. Τι είπα εγώ? Μαζί με την Άννα, αλλά επειδή η Άννα είναι η κουρή. Καταλαβαίνουμε με την Χατζησοφιά. Είπα και εδώ μπερδεύω. Έχουμε δύο Άννες. Έχουμε πολλές γυναίκες αυτό το σύριαλ, Άννα. Είμαστε οι δυο μας μόνοι μας στο κέντρο και γύρω-γύρω. Αυτό είναι καλό να υπάρχουν γυναίκες, διότι τα τελικά μυαλά για να είναι συνέχεια, χωρίς να έχουν από κάτι. Και γι' αυτό θέλαμε πολύ και γυναίκα σκηνοθέτη. Μπράβο, Χάρη μου. Και είναι η Φωτεινή Κοτρότση. Καταπληκτική. Η οποία είναι εξαίρετη. Με την οποία παίζουμε ξύλο κάθε τρεις και λίγο. Δεν την έχετε τρελάνει ακόμα τελείως. Καλά, είχε τρελάνει από μόνη της. Περίμενε, Φωτεινή, έχει τρελάνει παραπάνω. Φωτεινή είναι παιδί μου, έτσι και πάει στο δρομοκαίτιο και πει Βαραδίδωμη, θα την πάρουν κατευθείαν. Νόμιζα, αν πάει και πει Κοτρότση, θα περάσει το face control και. Λοιπόν, έχεις πει κάτι για τους διπλανούς σου, διότι εσύ παίζεις το ρόλο ενός γιάπη δικηγόρου και βεβαίως η κυρία σου το ίδιο, μιας γιάπησας χαζοχαρούμενης νεαποντζάκη, η οποία μόνο Άγκα ξέρει να λέει, τα λέω καλά. Και σντουπ. Και σντουπ. Λοιπόν, και έχεις δίπλα τα άλλα τα σβιντούγκ, τα ούφο. Ναι, τα ούφο. Λοιπόν, όπου γράφεις γι' αυτά στη συνέντευξη ότι ο Τίμος και η Νανά, στάσου να δω, αυτό το είπε η Άννα, ανήκουν, όχι εσύ το είπες, ανήκουν σε μια νεοτελευταία τάξη ανθρώπων, mm, και ήθελα πραγματικά να το συζητήσουμε αυτό. Το ξέρεις ότι το έχουν πει? Όχι, πρώτη φορά. Δεν έχεις διαβάσει την αίθουσα στο σινεμά? Γιατί δεν παρακολουθείς τον τύπο, Στέλιο? Πώς θα πας μπροστά, παιδί μου, να διαβάζεις τέτοια πράγματα? Να λοιπόν μια απόδειξη ότι ανήκει σε μια νεοτελευταία τάξη πραγμάτων που δεν διαβάζεις στο περιοδικό σινεμά. Εγώ το σινεμά το διαβάζω, μου αρέσει. Ναι. Αλλά δεν έχω διαβάσει. Είναι το τελευταίο τεύχος. Είναι ωραία συνέντευξη. Απολογήσου τώρα ότι. Είναι ωραία συνέντευξη. Μ' αρέσει ούτε άλλο το περιοδικό πραγματικά. Ωραία. Ονομάζει λοιπόν ο Χρήστος ο Ρώμας την τάξη στην οποία ανήκετε, εσύ και η Νανά, και θέλω να μου πείτε. Ο Χάρης ο Ρώμας πάλι. Λοιπόν, να σταματήσω τα γέλια στο πλατό, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Πιο σιγά να γελάτε. Διαφορετικά θα βάλουμε κονσέρβες, χειροκροτήματα. Όχι, δεν ακούσανε Χρήστος ο Ρώμας. Είναι καλά ο Χρήστος ο Ρώμας. Ο Χάρης ο Ρώμας πάλι πώ του ονόμαζε. Άλλο αυτό. Θα γελάσουν που τον ήπιο στον καφέ, δεν μπορώ να βλέπω το καλαμάκι συνέχεια. Ας το κάτω, το ρημάδι. Θα θέλω να πίνω. Βλέπω ότι το πρόσωπο της Νανάς και ένα καλαμάκι. Λοιπόν, μη μας κάρεις το πλάνο μου με το καλαμάκι, πάρ' το πιο κοντά. Είσαι νεοτελευταίος στην τάξη. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Έτσι με έχει αποκαλέσει. Ο Σταμάτης είναι. Όχι ο Μάινας. Ο Μάινας απέχει πολύ από τον Τίμο Σταμάτη. Ναι, βεβαίως τώρα μιλάμε για τους ρόλους. Εντελώς απέχει. Παρακαλώ. Μην τσακωθείτε για κάτι που δεν ξέρουν οι τηλεθεατές. Πρώτον, Χάρη μου, εξήγησε τι εννοείς. Μιλάω για μια τάξη ανθρώπων, mm, που είναι νεοτελευταία με την έννοια, όπως λέμε, νεόπλουτη, ας πούμε. Yeah. Έχει δημιουργηθεί και μια τέτοια τάξη ανθρώπων. Νεόπτωχοι, ας πούμε, κάτι σαν. Δεν είναι νεόπτωχοι με την έννοια, ξέρεις, ότι γίνανε φτωχοί ξαφνικά. Mm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν κανονικά, επιβιώνουν, mm-hmm, χωρίς να έχουν κανένα ουσιαστικό προσόν από τα προσόντα που απαιτεί η σημερινή κοινωνία. Δηλαδή δεν παράγουν, δεν δουλεύουν, δεν έχεις δει εσύ ποτέ. Αυτό μόνο σε ένα παραμύθι όπως αυτό που φτιάξαμε εμείς. Στον Donald Duck, τελικά, το έχω δει που το λέει και η Άννα. Ξεκινήσαμε με την αίσθηση ότι είναι ένα παραμύθι, γιατί στην πραγματικότητα το κάθε σύριαλ, mm-hmm, παραμυθένιο είναι. Δεν, mm-hmm. Από τη στιγμή που τον ήρωα. Θα μπορούσα να διαφωνήσω μαζί σου. Να σου πω κάτι, Άννα. Από τη στιγμή που μπορεί να άπτεται τη πραγματικότητα, αλλά από τη στιγμή που εγώ τον ήρωα μπορώ στο τέλος να τον κάνω ό,τι θέλω, mm-hmm, να του πέσει ένα λαχείο και να γίνει πάμπλουτος, mm-hmm, ή να μείνει για πάντα φτωχός, mm-hmm, στη ζωή του, mm-hmm, τότε είναι παραμύθι. Ναι, είναι παραμύθι, αλλά αυτά τα οποία βιώνετε εσείς, νομίζω ότι σε ένα μεγάλο ποσοστό τα βιώνουν αρκετά ζευγάρια. Σίγουρα, δεν μπορεί να κάνεις επιτυχία αν δεν ξεκινήσεις, mm, από στοιχεία της πραγματικότητας. Ωραία, πάμε να μου απαντήσεις αυτό το στο νέο τελευταίο. Υπάρχει λοιπόν μια κατηγορία ανθρώπων που επιβιώνει εκ των ουκάνευ. Mm-hmm. Αλλά τελικά σου λέω, αυτό δεν είναι παραμυθένιο. Διαπιστώσαμε ότι υφίσταται και αν κάτσεις ποτέ στην πλατεία Κολονακίου που μπορεί να έχει τύχει να κάτσεις, ας πούμε, τα 3/4 των ανθρώπων είναι άνθρωποι που είναι κάθε μέρα εκεί ως επάγγελμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ξέρεις, τις ώρες εργασίας, ας πούμε, mm-hmm. του κανονικού κόσμου. Αυτοί κάθονται εκεί, πίνουν φραπέ, που στο διάβολο βρίσκουν τα λεφτά για τρεις φραπές, ξέρεις, της πλατείας, τσιγάρα, αυτό, εκείνο, το άλλο. Και σου λέει, ξέρω, μου δανείζεις κάτι. Εγώ ζούσα πολλά χρόνια εκεί. Mm-hmm. Ναι, στο Κολωνάκι. Κοινωνικά, δηλαδή. Ναι. Και πέρασα όλη αυτή την... Την ιστορία των μόνιμων πελατών μιας πλατείας, οι οποίοι δανείζονται και πίνουν φραπέδες. Δανείζονται, πίνουν, έχουν άποψη για τα πάντα. Ναι. Σχολιάζουν τα πάντα, αναμειγνύονται στα πάντα και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έχουν μια τρομακτική άνεση. Μάλιστα.
Αυτό πώς φαίνεται, Στέλιο? Δηλαδή, είπες ότι αφορά δεν είσαι. Εμένα. Ναι, δεν είπες δεν αφορά ότι δεν είσαι καθόλου έτσι ως άνθρωπος, έτσι. Πού να σε αφορά, παιδί μου? Εδώ μιλάμε για επαγγελματίες που ξεκολωνόμαστε, με συγχωρείς για την έκφραση. Ναι, καταρχάς μπορεί να περνάμε όλοι καλά μέσα στη δουλειά μας, αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά για να περνάς καλά μέσα στη δουλειά σου. Μιλάω ως ρόλο τώρα. Που... Ναι. Αυτό δεν είναι καινούριο φαινόμενο, εγώ πιστεύω, Χάρη. Δηλαδή δεν είναι τελευταίο φαινόμενο αυτό. Από τότε που τέλος πάντων ήμασταν φοιτηταριό. Σίγουρα και παλιότερα. Έτσι. Υπήρχαν οι μποέμοι, υπήρχαν έξι. Ναι. Αλλά τελικά έχει γίνει μια τάξη ισχύς. Στάτους πια, ναι. Βέβαια. Λοιπόν, η ερώτησή μου αφορά τώρα κάτι πάρα πολύ απλό. Ναι. Δεν είναι περιθωριακή πια με την έννοια της παλιότερα. Ναι. Δεν έχουν καμία σχέση με underground και τέτοια. Είναι καθεστώς και αυτή. Μάλιστα. Και γι' αυτό νομίζω ότι. Πέτυχε αυτό το σίριαλ, το οποίο γράφετε και στο οποίο συμμετέχετε βεβαίως. Πέτυχε διότι έπεσε πάρα πολλά στοιχεία της καθημερινότητας που συμβαίνει σε πάρα πολλά νεοελληνικά σπίτια. Πέρα από την καθημερινότητα όμως. Δηλαδή το μυστικό ίσως, δεν ξέρω τι είναι. Το μυστικό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτό που έχει κάνει ο Χάρης με την Άννα και έχουμε κάνει εμείς η συνταγή όλων μαζί και η Φωτεινή, είναι ότι περάσαμε πάνω από την πραγματικότητα, πάνω από το ρεαλιστικό στοιχείο. Ναι, έχει σου δηλαδή είναι χαρακτήρα. Από μόνο σου, ούτε μπορεί να το κάνεις αυτό σαν συνταγή. Δεν ξέρεις πώς μπορεί να βγει. Έχει βγει ένα πράγμα έτσι. Το θέλαμε βέβαια να είναι έτσι. Αλλά ήταν πολύ κατάλληλη, γιατί έτσι γίνεται μόνο μια επιτυχία. Ήταν πολύ κατάλληλη επιλογή των ανθρώπων και των πρωταγωνιστών. Αυτή τη συμβία του κυρίου, γιατί την είπατε Νανά, μου έχει κακοφανεί. Αυτό το όνομα. Ακόμα τον ελληνικό. Μην γελάς. Όχι, πάρα πολύ. Αλλά από τον ελληνικό κινηματογράφο, τον παλιό ελληνικό κινηματογράφο, κάθε Νανά έπαιζε το ρόλο μιας φτηνής. Στην καλύτερη περίπτωση κομμότριας. Όχι, αυτό με συγχωρείς, δεν είναι καθόλου κακό. Κακό είναι ότι ο ρόλος που παίζει, που είναι ύπουλη, κουτοπώνηρη, περίεργη. Όχι, καθόλου, ίσα ίσα, δεν είναι έτσι. Είναι. Με συγχωρείς, με το δαχτυλίδι δεν έκανε, δεν ήταν πονηρή. Άσχετο αυτό. Τώρα, να, με συγχωρείς πάρα πολύ, όταν έλεγε ότι της το είχε χαρίσει ο Χάρης το δαχτυλίδι. Κοίταξε, ανάμεσα και τα έχετε κάνει μαζί πλακάκια. Κάτι που ξέρω περισσότερο από τους χαρακτήρες μας. Ανάμεσα εμάς τους δύο, ο ευθύς, ο straight. Είναι εκείνη. Είναι εκείνη. Συνήθως. Ναι. Αλλά σε διαολίζει όμως αυτό. Ναι, αλλά εκείνη είναι ο straight. Δηλαδή δεν έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν είναι η υπόγεια ή η έτσι. Είναι ο πιο straight πραγματικά χαρακτήρας του σύριαλ. Για τους τέσσερις. Για τους τέσσερις. Είναι πολύ αγαπητή η Νανά και κατά συνέπεια η Joyce βέβαια, που την εξάρπωσε στον κόσμο. Ακριβώς γιατί έχει ένα θάρρος, το οποίο ήδη η Joyce μου είχε πει πολλές φορές. Ένα θάρρος και ένα θράσος βέβαια. Το οποίο μου είχε πει ότι είναι το ιδανικό της ζωής της. Δηλαδή θα ήθελε να το είχε ασυζητητή σαν γνώρισμα. Ναι. Να. Μα πώς εσείς οι ηθοποιοί δεν μπορείτε να βγάλετε στη ζωή σας? Το έχω ακούσει και από άλλους να το λένε αυτό. Αυτό που βγάζετε στο ρόλο, δηλαδή να είναι και κάποιο στοιχείο του χαρακτήρα σας. Ο κόσμος έτσι πιστεύει. Ότι τι καλά που τα καταφέρετε. Θα ήταν λάθος να είχαμε πλήρη ταύτιση, γιατί θα είμαστε ηθοποιοί χωρίς γκάμα. Δηλαδή θα είμαστε περιορισμένοι πια σε αυτό το πράγμα. Ήδη από την επιτυχία της τηλεόρασης κινδυνεύουμε από αυτό. Από τι κινδυνεύετε? Από την τυποποίηση σε ένα συγκεκριμένο πράγμα. Δηλαδή εγώ να κάνω τους πλούσιους. Γιάπης και λοιπά. Γιατί όταν πουλάς κάτι, αν πουλάς κάτι, ο άλλος θέλει να το αγοράσει. Δηλαδή θέλει να αγοράσει έτοιμο προϊόν. Αυτό το οποίο έχει πουλήσει, θέλει να το αναπαραγάγει, δηλαδή να το πάρει ίδιο. Αυτό βέβαια είναι στη βούληση τη δική μας, ξέρεις, να πούμε όχι, θα κάνω κάτι άλλο, θα δημιουργήσω κάτι διαφορετικό. Το κυριότερο είναι να κάνεις επιτυχία βέβαια και η τυποποίηση είναι κάτι που το αντιμετωπίζεις. Πόσο εύκολο είναι, παιδιά, να αποφύγει κανείς, επειδή εσείς έχετε περάσει και αρκετά χρόνια προσπάθειας, διότι δεν ξεκινήσατε χτες. Έχετε προσπαθήσει πάρα πολύ. Και οι τέσσερις, αλλά έχουμε στην ίδια γενιά σχεδόν, έχουμε πολύ μικρή διαφορά ηλικία οι τέσσερις μας. Αλλά ξέρεις τι θέλω να μάθω, πώς μπορείτε να αποφύγετε από εκεί που είσαστε ντοπαρισμένοι με την επιτυχία, τον κίνδυνο μιας αποτυχίας και μια ακροαματικότητας, αν την επιτυχία τη μετράμε πάντοτε με το τι λέει η AGB, ας πούμε, για το τι πιάνει. Πες μου, Ρόμου, τι θα κάνεις την αποτυχία. Αγάπη μου, γλυκιά, δεν χαμπαριάζω εγώ. Δεν χαμπαριάζω τίποτα. Τι είπα να πει. Βλέπω μια τυφερότητα μεταξύ. Βέβαια, εννοείται. Τι πάει να πει αποτυχία ή επιτυχία? Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τα αντιμετωπίζεις χλιαρά και τα δύο. Άμα αρχίζεις και καβαλάς καλάμια κλπ, θα προσγειωθείς, είναι σίγουρο. Από ό,τι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Είναι κανόνες. Μια που διατρέχουμε μέρες ευρωμπάσκετ, νομίζω ότι κάπου διάβαζα τον Παναγιώτη Φασούλα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι προσπαθούσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες να κρατηθώ μακριά και να νιώσω ότι δεν γίνεται σε μένα, σε κάποιον άλλον, για να μην πάθω αυτό. Είναι δυνατόν να μην γίνω χώμα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό που λέει ο Φασούλας, στέκομαι στη λέξη προσπάθεια. Σημασία έχει να προσπαθήσεις να συνειδητοποιήσεις τι συμβαίνει γύρω σου, θα το απολαύσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή την προσοχή που σου δίνει ο κόσμος.
το ανέβασμα. Αυτό το απολαμβάνει σου το ανέβασμα του οικονομικού επίπεδου. Τι σα λέει ο κόσμο όταν σα βλέπει έξω? Όλα αυτά που λένε σε κάποιον που τον αγαπάνε επειδή. Πετε μου μερικά χαρακτηριστικά. Στέλνω, σου έχουν πει κάτι χαρακτηριστικό, περίεργο, που σε ξάφνεσαι, τι? Όχι, τίποτα. Ότι σε αντιμετωπίσουν όπως το ρόλο. Θα του λένε αυτό το κολλητό. Α, είσαι ο κολλητός πάντως για τον κόσμο. Κανονικότατα. Εγώ είμαι ο Βασοδίκης, βέβαια. Ναι, για σένα τι σου λένε? Βασοδίκη, έχω μια δίκη και διάφορα τέτοια. Αλλά έχω υπόψη μου και θέλω να το έχουν όλοι οι φίλοι μου, ξέρω. Και νομίζω ότι όποιος έχει το μυαλό του στη θέση του, το έχει λίγο πολύ. Ότι είναι εφήμερα αυτά τα πράγματα. Μπορεί και να μην είναι. Μην το λες, δεν το δέχονται όλοι έτσι. Ή δεν το καταλαβαίνουν όλοι έτσι. Ή ακόμα και αν το λέμε, δεν είναι. Και να σου πω και κάτι, νομίζω ότι η αποτυχία έτσι κι αλλιώς είναι κάτι από το οποίο θα κερδίσεις. Και από αυτό. Μια ζωή γεμάτη επιτυχίες δεν λέει τίποτα. Είναι μια ζωή χωρίς νόημα, διότι η ζωή έχει αξία με τα πάνω της και τα κάτω της. Δεν μπορεί να καταλάβεις την αξία μιας επιτυχίας αν δεν έχεις γνωρίσει αποτυχίες προηγουμένως. Δεν μπορεί να το εκτιμήσεις ανάλογα. Πείτε μου κάτι, είστε δύο νέοι άνθρωποι. Και πολύ όμορφοι, όπως λέτε. Καλά, πάρα πολύ όμορφοι και διάσημοι. Τα είπα όλα. Ναι. Λοιπόν, και επειδή αυτό που εισπράττουμε από εσάς είναι η κωμικοτραγικότητα μιας συμβίωσης, έτσι. Πώς τα πάνε τα ζευγάρια. Αυτό εισπράττει, συγγνώμη, αυτό. Κοίτα, να σου πω κάτι. Για μένα αυτό είναι. Παιδιά, δεν είχα. Αυτό είναι. Ακριβώς αυτό. Αυτό που είπες, αυτό είναι. Είναι κωμικοτραγική. Δεν έχω δει πάρα πολλά επεισόδια, γιατί δεν είμαι σπίτι μου εκείνη την ώρα, έτσι. Αλλά όταν έχω πέσει πάνω σας, έχω περάσει πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό που βλέπω από εσάς, το περνάνε πάρα πολλά ζευγάρια. Δηλαδή δεν είναι κάτι απόμακρο, ξένο. Είναι σε δύο επίπεδα το σύριαλ. Είναι η κωμικοτραγικότητα τη γειτνίαση. Ξέρεις, τη συνύπαρξη ανθρώπων διαφορετικών κοινωνικών τάξεων και η κωμικοτραγικότητα του κάθε ζευγαριού. Ξέρεις, της τώρας του γάμου, των διαφορών που μεγαλώνουν όσο περνάει ο χρόνος κλπ. Αυτά είναι τα δύο. Και το καφέ του, το ρούφιξε, τελείωσε. Υπάρχει, δεν είναι φιλοσοφικό το ερώτημα, υπάρχει για σας τρόπος να ξεπεράσει ένα ζευγάρι τη φθορά? Γιατί το ακούω, το ακούω, το ακούω. Για πες εσύ που είσαι ζευγάρι επίσημο, παιδί μου. Εγώ που είμαι επίσημο ζευγάρι, έχω γνώμη. Ναι, νομίζω ότι δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν υπάρχει συνταγή. Τέλος πάντων, υπάρχει πρόθεση, πρέπει να υπάρχει πρόθεση, και όταν υπάρχει, προσπαθείς να βρεις διαφορετικούς τρόπους κάθε φορά να ξεπερνάς τη φθορά. Και αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να το ξέρεις εκ των προτέρων. Πόσα χρόνια είσαι μαζί με την καλή σου? Είμαι με 9. 9. Άρα πέρασες και την περίεργη επταετία που λένε ότι στα 7 δεν χρόνια είναι έτσι λένε. Δεν ξέρω, ναι. Και εγώ δεν το ξέρω, ναι. Αλλά δεν υπάρχει, λες, πρόταση, υπάρχει όμως πρόθεση. Πρόθεση υπάρχει μόνο. Μπορεί να σου βγει στραβά. Έτσι, δεν ξέρεις. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Πρέπει να είσαι ανοιχτός γενικά. Να είσαι ανοιχτός και εγώ, δηλαδή, είναι να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι η φθορά είναι αδύνατο να μην επέλθει. Τώρα, βέβαια, αν έχει επενδύσει στο σύντροφό σου συναισθηματικά και σε στηρίζει, να σου πω όμως κάτι, να διατηρηθεί για πάντα. Έχεις δίκιο, εγώ πιστεύω στις προτεραιότητες. Δηλαδή, τι προτεραιότητες βάζεις στη ζωή σου, τι είναι το σημαντικότερο, ο πατέρας σου, η μάνα σου, αυτό. Ανάλογα με τις προτεραιότητες που έχεις βάλει, ανάλογα επενδύεις κάπου. Όταν για μένα η προτεραιότητα είναι η γυναίκα μου και ο γιος μου, οι προτεραιότητες για μένα είναι αυτοί οι δύο. Μπορεί να φαίνεται νεοσυντηρητικό, αλλά για μένα είναι αυτό. Νεοσυντηρητικό, αλλά για μένα είναι αυτό. Δεν μπορώ να διαφωνήσω, γιατί αυτό είναι μια ιδανική άποψη. Όχι, δεν είναι θέμα ιδανική. Να σου πω ότι. Δεν είναι κακό να είναι ιδανική. Όχι, να σου εξηγήσω τι σημαίνει για μένα. Να σου εξηγήσω τι σημαίνει για μένα. Όταν ζω σε μια κοινωνία η οποία νιώθω ότι με εγκλωβίζει συνέχεια, ότι δεν μπορώ να έχω. Πρέπει κάπου να έχω τα νότα μου καλυμμένα. Κάπου χρειάζεται να έχει μια πλάτη. Ένα τείχο για να κουμπάς. Άρα είναι καταφύγιο η οικογένεια. Φυσικά. Καταφύγιο όχι με την έννοια του να τρυπώσω. Καταφύγιο με την έννοια της σιγουριάς ότι εκεί το ναι είναι ναι, το όχι είναι όχι. Και αυτό που θα δημιουργήσεις θα μπορείς να πάρεις και από αυτό, αν πάρεις κάτι. Εμένα αυτό που με ενοχλεί, ασφαλώς είναι έτσι, το ίδιο βέβαια η ίδια σχέση σε παραλλαγή, η ίδια σχέση βαθιών συναισθημάτων, αν θέλεις. Βαθέων συναισθημάτων, μπορεί να υφίσταται και με τους γονείς σου. Είναι σαφώς η μητέρα, είναι σαφώς ο άνθρωπος που σε αγαπάει απριόρι, ό,τι και να γίνει. Χωρίς ανταλλάγματα. Χωρίς ανταλλάγματα, ακριβώς. Έχεις μια σιγουριά. Με ο πατέρας σου, τα αδέρφια σου, πιθανώς, ξέρω, γιατί όλα παίζουν. Αλλά μιλάμε για τη μεγάλη πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αυτό που σου λέω έχω πατήσει και από τη δική μου προσωπική ζωή, αλλά και από ζευγάρια φίλων και από γάμους κυρίως, είναι η ερωτική φθορά. Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό πρέπει να το ξεπεράσεις κάποια στιγμή, επενδύοντας ακριβώς αυτό σου λέω σε άλλα πράγματα. Δηλαδή καθαρά σε συναισθηματικό επίπεδο,
να δημιουργηθεί μια σχέση αγάπης, mm-hmm. τέτοια σχέση που να, μην, που να θέλεις να δίνεις τον άλλον χωρίς κανένα αντάλλαγμα.